Θα ήθελα να καταθέσω κάποιες σκέψεις σε σχέση με τη φυσική, φυσικός είμαι, σε σχέση και με το ενιαίο 12χρονο σχολείο, προτείνει το κόμμα, αλλά και το τι γίνεται σήμερα επιγραμματικά. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι γεγονός ότι οι φυσικές επιστήμες και πιο συγκεκριμένα η φυσική θα αποτελέσει κομβική σημασίας μάθημα στο ενιαίο 12χρονο σχολείο, θα είναι ένα μάθημα που θα συνδέει τη γνώση της υλικής πραγματικότητας με την εξήγηση και ερμηνεία των φυσικών φαινομένων εκ μέρους των μαθητών. Τα μαθήματα των φυσικών επιστημών θα πρέπει να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ληστικού κριτηρίου στους μαθητές, ληστικής θεώρησης για τη ζωή. Τι γίνεται όμως σήμερα στο σημερινό σχολείο? Φυσικά, τα παραπάνω βρίσκονται σε πλήρη αναντιστοιχία με τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στο σημερινό φθηνό σχολείο της ημιμάθειας των δεξιοτήτων, με δύο λόγια στο σχολείο του συστήματος για τα παιδιά του λαού. Πολύ επιγραμματικά. Πρώτον, σήμερα με 25 και 27 τμήματα μαθητών, με κάτω από το 25% των γυμνασίων και ηλικίων να έχουν εργαστήρια φυσικών επιστημών, είναι πραγματικά ανέκδοτο να πει κανείς ότι οι φυσικές επιστήμες στο σημερινό σχολείο δίνουν έστω και μια στοιχειώδη σύνδεση θεωρίας και πράξης στους μαθητές. Δεύτερον, οι ώρες των φυσικών επιστημών στο ορολόγιο πρόγραμμα όλο και συρρυκνώνονται, χαρακτηριστικά το μάθημα της φυσικής στην Α' Λυκείου είναι 2 ώρες εβδομαδιαίως. Τρίτον, η διδασκαλία σχεδόν τις περισσότερες φορές περιορίζεται σε μια μετοπική παραδοσιακή παρουσίαση κάλυψης της ύλης, προσανατολισμένη σε θεματολογία και ασκησολογία της περίφημης τράπεζας θεμάτων. Τα σχολικά βιβλία έχουν αρκετές ελλείψεις, λάθη και αντιεπιστημονικές προσεγγίσεις, με χαρακτηριστικά παραδείγματα στο βιβλίο της Α' Λυκείου και της Β' Γυμνασίου, όπου διαπραγματεύονται την έννοια της ενέργειας, χωρίς τελικά να δίνεται ένας ορισμός και να συσκοτίζουν το μαθητή για το τι τελικά είναι αυτή. Τα ίδια και χειρότερα έχουμε κατά την διαπραγμάτευση της έννοιας της μάζας στο βιβλίο της Δευτέρας Γυμνασίου. Παραπέρα, τα σχολικά βιβλία παρουσιάζουν την ύλη χωρίς κεντράρισμα στο τι πρέπει να κρατήσει ο μαθητής, δεν ξεκαθαρίζονται έννοιες και ορισμοί, προσανατολίζουν στην υποκειμενικότητα της αντίληψης του κόσμου, γιατί τα βιβλία είναι επηρεασμένα από τα δόγματα του κονστρουκτιβισμού και του υποκειμενικού ιδεαλισμού και θετικισμού. Ακόμη, δεν υπάρχει επαρκής επέκταση και ανάλυση σε φυσικά φαινόμενα της καθημερινότητας, ενώ υπάρχει και λανθασμένη διαδοχή κεφαλαίων που δεν καθοδηγούνται από τη σχέση αιτίου-αποτελέσματος. Για παράδειγμα, κανονικά θα έπρεπε στη μηχανική να ξεκινάει η διαπραγμάτευση της έννοιας της αλληλεπίδρασης της δύναμης ως αίτιο της κίνησης και στη συνέχεια να δίνονται οι έννοιες της επιτάχυνσης, το αποτέλεσμα και των μεταβαλλόμενων κινήσεων. Στην ανυπαρξία εργαστηριακών πειραμάτων και οργανωμένου εργαστηρίου, γιατί πολύ απλά αυτά κοστίζουν, ενισχύεται ως τάση και από τους σχολικούς συμβούλους, φυσικά και από το Υπουργείο, φωτόδεντρο, λοιπόν, να καθοδηγούνται συνάδελφοι στην επίδειξη πειραμάτων μέσα από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή κατάλληλων ηλεκτρονικών προσομοιώσεων. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι αυτές οι παρουσιάσεις δεν έχουν την ωφελημότητά τους. Ωστόσο, παραμένει ατελής η διδασκαλία, γιατί λείπει η ολοκληρωμένη σύνδεση πράξης θεωρίας που μόνο το ζωντανό πείραμα μπορεί να προσφέρει και που με τη σειρά του ωφελεί τον νέο μαθητή και γνωστικά και συναισθηματικά και ψυχοκινητικά. Υπάρχει πλήρης ανυπαρξία εκείνων των υποδομών ώστε να υπάρξει οργανωμένη εργαστηριακή επιμόρφωση των συναδέλφων από την πολιτεία, καθώς και ανυπαρξία εκείνων των δυνατοτήτων ώστε ο νέος μαθητής να μαθαίνει τις φυσικές επιστήμες μέσα από την ίδια την παραγωγή, σε εργοστάσια, να επισκέπτεται και να μαθαίνει από χώρους τεχνολογίας και πανεπιστημιακές σχολές. Ύστερα από τα παραπάνω, έχουμε και τις εξαγγελίες του Υπουργείου για τα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, που για την περίπτωση της φυσικής, μέσα από ένα τεράστιο κατέβασμα πανεπιστημιακής ύλης, σε τι επίπεδο άραγε και σε τι έκταση άγνωστο, των πρώτων 4 εξαμήνων γενικής φυσικής στο Λύκειο, αυτά να αποτελούν μάλλον την επιτομή ενός φροντιστηριακού, καθαρά φροντιστηριακού μαθήματος, με μόνο στόχο την είσοδο στο πανεπιστήμιο.
Πώς βλέπουμε, θα καταθέσω ορισμένες σκέψεις και προτάσεις, πώς βλέπουμε το μάθημα της φυσικής ενταγμένο στο ενιαίο 12χρονο σχολείο. Η φυσική σαν μάθημα, καθώς και γενικά οι φυσικές επιστήμες, είναι τα μαθήματα που μπορούν να πραγματοποιήσουν με απόλυτη επιτυχία τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Πρώτον, γι' αυτό η γενικευμένη εφαρμογή των πειραμάτων της πειραματικής διαδικασίας είναι ένας εκ των ουκάνευ στόχος του αυριανού σχολείου της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Η πειραματική διαδικασία πρέπει να έχει δύο σκοπούς πολύ βασικούς. Να εξοικειωθούν οι αυριανοί μαθητές μας και να αφομοιώσουν τον επιστημονικό τρόπο μελέτης και εξήγηση των φαινομένων που συμβαίνουν γύρω τους. Να τους εμπεδωθεί μια διαλεκτική λογική που με αναλυτικό και επιστημονικό τρόπο να ερμηνεύονται τα φαινόμενα. Να κατανοούν οι μαθητές μας ότι υπάρχει αντικειμενικά ο κόσμος, ότι ο άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί αυτή την αλήθεια. Ότι η επιστήμη ακόμη και αυτά που δεν έχει εξηγήσει ακόμα μπορεί με τη συνεχή προσπάθεια και στο διάβα των χρόνων πάντα να καταφέρει να τα εξηγεί και να συμβάλλει στην καλυτέρευση της ζωής του ανθρώπου. Εξίσου σημαντικό σκοπός θα θέλαμε να είναι ότι η ανασχόληση με τη φυσική να οδηγεί στην κατανόηση εκ μέρους των παιδιών τη σημασία του ότι η επιστήμη πρέπει να χρησιμοποιείται για το καλό του ανθρώπου και ότι αργότερα, ως νέοι εργαζόμενοι και ενεργοί πολίτες της αυριανής σοσιαλιστικής κοινωνίας, να αγωνίζονται για την εφαρμογή της τεχνολογίας και της επιστήμης μόνο για το καλό της ανθρωπότητας και την πρόοδο της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Πιστεύουμε ότι η πειραματική διαδικασία δεν μπορεί να είναι κάτω από 3 ώρες σαν οργανωμένο μάθημα εβδομαδιαίο για τις μεγάλες τάξεις του αυριανού σχολείου και τουλάχιστον 2 ώρες την εβδομάδα για τις μικρότερες. Χρειάζεται ριζική αναπροσαρμογή τόσο του περιεχομένου του μαθήματος όσο και της διδασκαλίας του. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα μπορεί να γίνεται μέσα από την καθοδηγούμενη ανακαλυπτική μέθοδο στο πλαίσιο των ομάδων μαθητών σε άλλες τάξεις με άλλο αριθμό, μιλάμε για 12-15 το πολύ μαθητές, με τέτοιο τρόπο στο συνάδελφος να επιτελεί το καθοδηγητικό του ρόλο. Στο μάθημα πρέπει πάντα να δίνονται ολοκληρωμένα οι έννοιες, οι ορισμοί, είτε στο τέλος του μαθήματος σαν συμπεράσματα, είτε στην αρχή του μαθήματος σαν εφαλτήριο για την επιβεβαίωσή τους μέσα από την εκτέλεση μικρών δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες της ομάδας να αποτελεί τον κύριο κορμό διεξαγωγής του μαθήματος που να καταλήγουν στο ξεκαθάρισμα των εννοιών και των αντιλήψεων. Εξαιτίας των προηγούμενων που ανέφερα και όχι μόνο, χρειάζονται νέα βιβλία που να αποκαθιστούν σε κάθε ενότητα και σε κάθε κεφάλαιο τη σχέση αιτίου αποτελέσματος να καλύπτει τόσο δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα φυσικών φαινομένων την καθημερινή ζωή και τη βιομηχανική παραγωγή. Να γίνεται παρουσίαση όλων των τομέων της φυσικής, πάντα προσαρμοσμένη στην ηλικία και την εκάστοτε ανάπτυξη του παιδιού, με σπυροειδή τρόπο, με προσοχή ώστε να μην υπάρχουν κουραστικές επαναλήψεις και επικαλύψεις, ενώ το κάθε μάθημα να δομείται στις μικρές δραστηριότητες, τους ορισμούς και τις έννοιες, καθώς και στα συμπεράσματα και εφαρμογές της προστιθήσας γνώσης. Να υπάρχει διαλεκτική σύνδεση θεωρητικού μαθήματος με το πειραματικό. Στην αρχή ή στο τέλος κάθε κεφαλαίου να υπάρχει φιλοσοφική σύνδεσή του με τον διαλεκτικό υλισμό ή εβδομαδιαία να υπάρχει μάθημα σύνδεση φυσικών επιστημών με τη διαλεκτική υλιστική φιλοσοφία. Αναμφισβήτητα επίσης σκοπεύουμε μετά μέσα από τη δραστηριοποίηση σε ομάδες των μαθητών μας και με βάση τα παραπάνω να αναπτύσσεται η δημιουργικότητα, η συλλογικότητα, η συνεργασία, η δημοκρατική συζήτηση, η αλληλεγγύη, η χαρά της προσφοράς. Χρειάζεται λοιπόν πλατιά και ριζικά διαφορετική επιμόρφωση όλου του εκπαιδευτικού προσωπικού και ιδιαίτερα των συναδέλφων των φυσικών επιστημών. Χρειάζεται ριζική αναπροσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών, των θετικών και παιδαγωγικών σχολών. Τέλος, χρειάζεται στα μαθήματα των φυσικών επιστημών να ενταχθούν οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους με επιστημονικό ενδιαφέρον ή σε εργοστάσια που χρησιμοποιούν τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας μέσα στην παραγωγή. Κεφάλαια από τη διδαχθήσα ύλη, είτε της φυσικής, είτε της χημίας, είτε της βιολογίας, να διεξάγονται με τη μορφή βιωματικού μαθήματος μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα στην παραγωγή. Οργανωμένα το σοσιαλιστικό κράτος, μετά το τέλος του σχολικού έτους, με τη μορφή μπριγάδων στις τελευταίες 2 τάξεις του σχολείου, να υπάρχει πρόβλεψη να προσφέρουν σε τέτοιους χώρους οι μαθητές εργασία και να εκπαιδεύονται. Στην πόλη μας υπάρχουν πολλοί τέτοιοι χώροι και εργοστάσια και το φυσικό απειθήτα
και το στροσκοπείο. Υπάρχουν δηλαδή χώροι στους οποίους όλα αυτά μπορούν να γίνουν πράξη, να γίνουν πραγματικότητα. Με πίστη στον οργανωμένο αγώνα της εργατικής τάξης και της πρωτοπορίας του για τη νέα κοινωνία του σοσιαλισμού-κομμουνισμού, μπορούμε εμείς οι εκπαιδευτικοί να συστρατευτούμε σε αυτόν, βρίσκοντας το αληθινό νόημα του ρόλου μας, καθώς και της ύδας της ύπαρξής μας. Ευχαριστώ.